ΚΕΠ, αλλά εκλέξαμε ένα χώρο πολύ κεντρικό, έναν ιδιόκτητο χώρο στο παλιό Δημαρχείο της Τριανδρίας, εδώ που στεγαζόταν κάποτε τα ΕΛΤΑ, να εγκαταστήσουμε τα ΚΕΠ της Τριανδρίας, θεωρώντας ότι πρέπει να αξιοποιηθεί και το ακίνητο, αλλά να είναι και ένας χώρος πολύ πιο εύκολα προσβάσιμο. Ξέρετε πολύ καλά ότι πλέον τα ΚΕΠ εξυπηρετούν πολλές υπηρεσίες, πολλές ανάγκες των πολιτών. Άρα έπρεπε αυτός ο χώρος να είναι σύγχρονος, θα έπρεπε να είναι εύκολα προσβάσιμος και αυτό ακριβώς κάναμε. Και δεν μένουμε εδώ. Συνεχίζουμε μετά τις ασφαλτοστρώσεις που έχουν γίνει, η διάνοιξη Αγίου Δημητρίου που θα δίνει πολύ πιο εύκολη πρόσβαση στην Τριανδρία έχει εγκριθεί από το ηλεκτρικό συνέδριο. Το καλοκαίρι αρχίζει η κατασκευή της. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως επίσης και η έγκριση ενός μεγάλου πακέτου από το Ταμείο Ανάκαμψης για αναπλάσεις. Ένα πακέτο 29 εκατομμυρίων ευρώ, τον οποίο ένα κονδύλι θα είναι για τον εμπορικότερο δρόμο της Τριανδρίας εδώ, για ανάπλαση πεζοδρομίων, φωτισμού, δενδροδόχων, ασφαλτοστρώσεων. Η γειτονιά εδώ πέρα αλλάζει, η Τριανδρία αναπτύσσεται, η Θεσσαλονίκη αλλάζει, η Θεσσαλονίκη βελτιώνεται, μέρα με τη μέρα γίνεται καλύτερη, πιο οργιστική.